Είμαι που λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 29 ζάχαρες και έχω φορέσει και τη Ροβέρτ Σάρπ και την Πίγασο στη Σαγιονάρα την Πομπάτη. Να φαίνεται και τον είχε στο βγάλσιμο μεγάλε. Ανεβασμένα πράγματα δικέ μου, έτσι. Φάρου στο παπέτι, ρε παιδί μου. Και έχω δίπλα μου και το Walkman καρφωτό και ακούω Γιαννάκη. Πιο καλή μοναξιά και λασπόνερα και γίνεται το μάτι μου λιμνοθάλασσα, ρε παιδί μου. Πολύ τραγούδια, ρε παιδάκι μου, και τα πρώτα, ε. Και τη βλέπω που λες την κυρία απέναντι να ποτίζει τις αρτιέρες της. Σκύβει που λες και με παίρνει μάτι μέσα από τα σκέλια. Τρελάθηκα δικέ μου, ε. Γάτα, ρε παιδί μου, λέω κυρία. Γάτα με πέταλα, ρε παιδί μου. Και σηκώνουμε να πούμε. Πάω μέσα. Σηκώνω το ακουστικό. Τσακ, τσακ, τσακ. Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει. Ο απέναντι της λέω. Μα μου λέει δεν έχει μάγκια ξεμάτς. Λέω σε μια ώρα να είσαι στην Εύγα δίπλα στο περίπτρο. Κλάτς. Και της το κλείνω. Φοράω λοιπόν και το σταύρο του Τζιαμάρκο Βεντούρι. Ρίχνω και μια γραβάτα Εμμανουέλε Ρίτσι Πίπο και την Παλαμίδα, ρε παιδί μου. Πού να φτουρίσουν τώρα οι γάβροι. Τραβάω και μια κουαβέρβα και την αράζω στην Εύγα. Παραγγέλω ένα φραπεδάκι με 36 ζάχαρες και τσακ σκαϊμίδι κυρία. Πλησιάζει, κάθεται δίπλα μου. Βασίλη μου λέει, μη μιλάς της λέω. Τώρα μιλάνε τα μάτια. Και πλακωνόμαστε σε κάτι μακαρονάδες, κάτι σαχανάκια, κάτι μπαστούρμάδες, κάτι σουτζούκια. Σκέτη αφασία δικέ μου, ε. Και να και από την άλλη κάτι παγωτά παιχνιδάτα με το τέτοιο από πάνω. Γλάρωση κυρία ρε παιδί μου. Πολύ μπερεκέτη. Έχει πέσει και το βλέφαρο. Είσαι της λέω να πάμε τώρα κατά βάρη παιδιά. Να φάμε και τα κοψίδια μας, να ρίξουμε και κανένα κοκορέτσι, καμιά γαρδούμε, κανένα σπλινάντρο, να λαδώσει το είναι μας. Δεν μπορώ Βασίλη μου λέει κάνω δίαιτα. Body line, skewered, watch water, Johnny Walker και κάτι τέτοια. Δεν πειράζει της λέω. Πάμε κατά θρυχείο εδώ για κανένα special να χωνέψουμε κιόλας και άμα σου έρθει όρεξη πάμε για πενιρλή στη δροσά. Δεν μπορώ μου λέει Βασίλη σήμερα. Τρελάθηκα δικέ μου ε. Γιατί μωρή της λέω. Γιατί πρέπει να πάω Ηρώδιο μου λέει. Πότε μωρή άνοιξε της λέω αυτό το μαγαζί και δεν το ξέρω. Έχει την Κάρμεν σήμερα μου λέει. Έχει κανένα σουξεράκι δικό της της λέω. Ή λέει της Ρίτας και του Γιαννάκη κι αυτή. Όχι μου λέει η Βασίλη. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Έλα να δεις. Να πάρω λέω τηλέφωνο ρε παιδί μου. Να κλείσω τραπέζι. Όχι μου λέει Βασίλη δεν κάνει. Αφού σου είπα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέρεις. Πρόκειται για εκδηλώσεις Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μου λέει. Θα είναι και η Μελίνα. Λέω κι εγώ ρε παιδί μου. Δύο τραγουδίστριες Κάρμεν Μελίνα. Δεν μπορεί ρε παιδάκι μου. Ωραίο θα είναι το πρόγραμμα. Το πολύ πολύ άμα δεν μας αρέσει, αφήνουμε κάμπανα τσίβας και την κάνουμε όταν θα αλλάξουν πρόγραμμα και φέρουνε φίρμα. Και σε μια ωρίτσα είμαστε έξω από το Ηρώδιο. Καλοκαιρινό το μαγαζί, αλλά ωραίο, ε. Και το ντεκοράκι του, ρουστίκ με τις κολονίτσες, ε. Και κρυφούς φωτισμοί, σένιο μαγαζί, ρε παιδί μου τα λέω. Και καλός κόσμος, ε. Ωραίες κυρίες, πολύ καθώς πρέπει. Και μόλις την κάνουμε μπούκα, έρχεται ο μέτρο και μου λέει τα εισιτήριά σας παρακαλώ. Τρελάθηκα δικέ μου, ε. Ποια εισιτήρια ρε βλάχο του λέω. Τσάκω 4 χιλιάρικα και βάλε μας το πρώτο τραπέζι πίστα. Φέρε μας και τα πρώτα δύο special, 3 αμφιαλωμένα, φρούτα, ξηρούς καρπίδι.